Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη διερεύνηση των γεγονότων. Νίκος Ελιγερός, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Ναύρο μου. Πήγε, είδε, έφυγε με άδεια χέρια. Για τον Τσαβόσογλου, ενώ μετά F-16, το λέγαμε και στην αρχή. Σωστά. Καλά, δεν υπήρχε πρόβλημα να τα δώσουν, αλλά λέμε ότι. Ναι, για να είμαστε ξεκάθαροι, επειδή τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του και στην εκπομπή σου, δεν νομίζω να πιστεύει, πάνω σε εγώ δεν το πιστεύω, ότι πίστευε ότι όχι, θα πάρει κάτι. Όχι, αλλά πήγε. Όχι, βέβαια. Ναι, αυτό είναι απλώς μια μπλόφα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ναι. Έπρεπε να πάει για να πάει, ότι φαινόταν ότι περίμενε κάτι, ήταν απλώς για να το δηλώσει. Ναι, ναι. Αλλά ξέραμε από πριν ότι δεν γινόταν να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι είμαστε καθαρά σε μια ρητορική του τύπου «Είμαι εκνευρισμένος μετά την απόφαση που πήραν οι Αμερικανοί», ενώ στην πραγματικότητα το ήξερε από την αρχή ότι θα είναι έτσι, και από την πλευρά των Αμερικανών ήταν πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο και δεν είναι οι δηλώσεις του τύπου κυβέρνηση Biden και τα λοιπά που θα μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για το Κογκρέσο, το μιλάμε για το Senate, είναι, όλα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και σίγουρα δεν μπορούσε να γίνει μια αλλαγή και πριν τις εκλογές. Γιατί όλοι θα καταλάβαιναν ότι ουσιαστικά είναι σαν να είχαν κάνει ένα δώρο στην Ερντογάν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τα δώσουν πριν τις εκλογές. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τα πάρει τώρα. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τα πάρουν εάν δεν άρει το βέτο για Φιλανδία και Σουηδία. Και πάλι θα δούμε. Σωστά. Απλώς εδώ χαίρομαι που το λες, γιατί δεν το λένε όλοι και δεν το συνδυάζουν. Έχει σχέση βέβαια πρώτα με το Ουκρανικό, έχει σχέση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Από την άλλη πλευρά βλέπεις ότι η Τουρκία ζητάει τους δίθεν 130 τρομοκράτες να γίνει η απέλαση. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί το βάζουν αυτό σαν επιχείρημα πάνω και στα F-16, τους έχουν στριμώξει. Γιατί είναι πολύ ελάχιστο το κόστος για τις δύο χώρες από τη στιγμή που η ενταξιακή πορεία είναι καθορισμένη από τις 28 χώρες στις 30 και περιμένουμε μόνο την Ουγγαρία και την Τουρκία. Ξέρουμε ότι ο Στρός θα τις προστατεύσουμε, άρα μπορεί και να περιμένουν. Από την άλλη πλευρά δεν βιάζονται να κάνουν οποιαδήποτε απέλαση. Και από την πλευρά της Τουρκίας αυτοί ήθελαν γρήγορα να πάρουν κάτι σε σχέση με τα F-16. Άρα τους έχει έρθει μπούμραγκ αυτός ο εκβιασμός. Και σωστό. Αυτό το πέτυχαν οι Αμερικανοί. Σωστό, σωστό. Τους γύρισαν τον εκβιασμό ανάποδα. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτοί το έκαναν για να τα πάρουν πιο νωρίς και οι Αμερικανοί τους το γύρισαν ανάποδα. Εντάξει, δεν μπορεί η Αμερική, όσο ό,τι πρόθεση να έχει ο Λευκός Οίκος, όσο και να είναι ακόμα ισχυρά συστήματα στις ΗΠΑ που θεωρούν ή θέλουν την Τουρκία στην Δύση, δεν μπορεί το και να εμφανιστεί ότι εκβιάζεται τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα και. Ναι. Είναι το θέμα και της συνοχής του ΝΑΤΟ σε σχέση με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, σε σχέση με τη Ρωσία. Δεν έχουν την πολυτέλεια οι Αμερικανοί να είναι large τώρα με την Τουρκία. Άρα θέλω να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, έχουμε έναν κοινό εχθρό, αυτός διαπράττει βαρβαρότητα στην Ουκρανία. Αυτό το θέμα πρέπει να λήξει και το βλέπεις, γιατί άκουσα ότι έλεγες ότι έχει κλιμακωθεί. Όλοι αυτοί που έλεγαν ότι θα είναι γρήγορο το τέλος σε μερικές ημέρες, μπορεί και να ξέχασαν ότι ήταν σε άλλη χρονιά τότε. Αλλά απλώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι το 23 δεν πάβει η αυτή η κλιμάκωση και οι αποφάσεις που παίρνει, ας πούμε, ο Πούτιν που θέλει να ακυρώσει και μερικές συμφωνίες που έχει κάνει στο επίπεδο της Ευρώπης και στο Συμβούλιο, είναι πολύ χαρακτηριστικές ότι θέλει να δείξει ότι δεν κάνει πίσω. Αλλά επί του πρακτέου καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει γίνει καμία αποκλιμάκωση. Δεν κάνουν και άλλη πίσω. Τώρα μιλούσαμε με τον Θανάση τον Δρούγο πριν μιλήσουμε μαζί και με βάση αυτά που έλεγε, δηλαδή για τα οπλικά συστήματα που ετοιμάζονται να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, με την απόφαση να πάνε πλέον δυτικοί χειριστές εκεί, όχι 2 ή 5 ή 10, να πάνε εκατοντάδες δυτικοί χειριστές στα οπλικά συστήματα Patriot κλπ. Να στείλουν Abrams, να στείλουν Leopard, σημαίνει ότι πάμε για ένα πόλεμο και μακράς διαρκείας και κλιμακούμενο. Έτσι. Και από πλευράς Δύσης πλέον. Σωστά, μα το βλέπεις και από αυτό που έγινε και με τα αποθέματα που υπήρχαν στο Ισραήλ. Σωστό. Γιατί δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τη στιγμή που το Ισραήλ αποφασίζει ότι εγώ θέλω να έχω μια ουδέτερη στάση, εντός αγωγικών βέβαια, γιατί όλοι καταλαβαίνουν τι κάνουν, και κοιτάζω μόνο το ανθρωπιστικό
ταυτόχρονα δίνω το δικαίωμα τα αποθέματά μου να πάνε στην Ουκρανία. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι εδώ ζητάμε τα πάντα. Άρα βλέπουν όλοι ότι ο Πούτιν δεν τα καταφέρνει, το κλιμακώνει μόνος του. Ακόμα και οι Κινέζοι, τώρα το παίζουν Κινέζοι με τον Πούτιν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν βγαίνει ούτε γι' αυτόν. Mm. Άρα σου λέει απομακρυνόμαστε. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να κάνει κάποιος πίσω. Άρα δεν είναι τα κολπάκια της Τουρκίας σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά που μπορούν να αλλάξουν ένα θέμα υψηλής στρατηγικής. Το λάθος που κάνουν τώρα οι Τούρκοι είναι ότι θεωρούν, όπως κάνουν και οι παλιοί δικοί μας, ότι όλα αυτά πηγάζουν από ένα πρόβλημα, τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά είναι απλώς μια λεπτομέρεια μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι, και το παιχνίδι λόγω της Ουκρανίας έχει γίνει πολύ πιο σοβαρό. Yeah. Και δεν υπάρχει πολυτέλεια να ασχοληθούμε σε λεπτομέρειες. Και ξέρεις, αυτά τα πράγματα όταν αθροίζονται σιγά σιγά δημιουργούν, γιατί πολλοί λένε ότι εντάξει, η Τουρκία μπορεί να το γυρίσει, να το στρίψει και να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Εν τω μεταξύ όμως έχουν μαζευτεί τόσα πολλά, ξέρεις, και όταν μαζεύονται τόσα πολλά, δημιουργούν μια κατάσταση η οποία μπορεί να παγιωθεί. Υπάρχει μια κόπωση πλέον στο να αποκτήσει. Σωστά, γιατί είναι σημείο συσσόρευσης. Ναι. Δεν είναι ότι μαζεύονται τόσα πολλά, ανεξάρτητα. Είναι συσσωρεύονται στο ίδιο σημείο και η πολιτική της Τουρκίας και τα θέματα με τα S-400, με τα F-35. Το πάγωμα. Δεν μπορεί να βγαίνει η Τουρκία για να αναδείξει τη συνθήκη Λοζάνης για το θέμα της στρατικοποίησης και να κατηγορεί τους Αμερικανούς σε σχέση με τα τεθωρακισμένα. Όλα αυτά είναι πολύ αστεία, γιατί δεν αγγίζουν κανέναν από τους δικούς μας ή από τους συμμάχους μας. Άρα και εμείς, ειδικά φέτος που είναι η εκατονταετία, πρέπει να τους βάζουμε συστηματικά στη θέση τους με τη συνθήκη Παρισίων. Άμα θέλουν να εγκαινιάσουν τα 100 χρόνια για οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει. Και ακόμα και αυτό που έγινε τώρα με τον Ερντογκάν, που λέει θα κάνουμε τις εκλογές 14 του μηνός για να κάνουμε αναφορές το 1950, όλα αυτά τα πράγματα. Ή μάλλον ξέχασε πως τέλειωσε ο άλλος. Εντάξει, εκτελέστηκε. Μου έκανε εντύπωση, το συζητούσαμε και προχθές με τον Θανάση, τον Δρούγο. Οι αναφορές στους Μεντερές κάνουν εντύπωση. Δηλαδή, και μάλιστα σημείωσε ο Θανάση και έχει δίκιο ότι και ο Μεντερές ανοίγματα στη Ρωσία έκανε. Και μου έκανε εντύπωση τώρα να επικαλείται τον Μεντερές, ο οποίος είχε το τέλος που είχε και ο οποίος είχαν και ανοίγματα στη Ρωσία και αυτός. Αν μη τι άλλο, ξέρω, δείχνει. Τι να πω, δείχνει. Μα δεν κοιτάζουν το τέλος, δεν κοιτάζουν την ολοκληρωμένη εικόνα, και έχει δίκιο ο Θανάσης. Εντάξει. Είναι ολοκληρωμένη εικόνα που πρέπει να έχεις για να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο παράδειγμα. Αυτό κοιτάζει μόνο την έναρξη. Απλά κάνει εντύπωση. Είναι πολύ έντονο για να το παρακαλώ. Τον κρεμάσαν τον άλλον και είχαν και ανοίγματα στη Ρωσία. Δηλαδή οι αναλογίες είναι τέτοιες που οποιοσδήποτε στη θέση του θα τις απέφευγε προφανώς. Αυτός δεν. Τι να πω. Ναι, ξέρεις κάτι. Γιατί προσπαθείς να βρεις μια λογική σε κάτι που δεν είναι λογικό? Γιατί μήπως κάνεις μια προβολή? Ο Ερντογκάν θέλει να κάνει τα πάντα με κάθε τρόπο για να κρατήσει την εξουσία. Αν αυτός ο τρόπος θεωρείται από εμάς παράλογος και βγει στην εξουσία, είναι εντάξει αυτός. Μετά μπορεί να κάνει και ακριβώς το ανάποδο, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά μου θυμίζει, ξέρεις, το ανέκδοτο στον Πανιόλ, που υπήρχε ένα χωριό που ήταν όλοι σοφοί και ήξεραν ότι ένα πράγμα δεν γινόταν. Ήρθε κάποιος που δεν το ήξερε και το έκανε. Άρα από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο κυρίαρχος στόχος και όλη η στρατηγική του Ερντογκάν είναι να κρατήσει την εξουσία, νομίζω ότι απλώς όλα επιτρέπονται, και δεν νομίζω να έχει διαβάσει πολύ το Ντοστογεύσκη να ξέρει ότι δεν γίνεται έτσι. Άρα η ιδέα ποια είναι? Ότι εμείς μέχρι τις 14 του μηνός πρέπει να καταλάβουμε ότι θα υπάρχει αυτή η ρητορική, θα τη χρησιμοποιεί και ο Υπουργός Άμυνας, ό,τι θες και να βάλουν, και εξωτερικών, τα ίδια θα λένε πάνω κάτω για να συντονιστούν. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουν και οι άλλοι. Λέω όμως ότι όταν ακούω ιδέες του τύπου καλύτερα να έχουμε τον Ερντογκάν, γιατί ξέρουμε τι είναι, παρά να έχουμε άλλους, είναι λάθος. Γιατί ο Ερντογκάν είναι από τα χειρότερα παραδείγματα. Άμα είναι να έχω έναν άλλον, ακόμα και να είναι του ίδιου τύπου, προτιμώ να είναι άλλος. Γιατί προτιμάς έναν άλλος, αν ο άλλος έχει καλύτερη σχέση με τη Δύση? Δεν μας συμφέρει άλλος με καλύτερη σχέση με τη Δύση, μας συμφέρει ένας άλλος που να συνεχίσει αυτό που κάνει ο Ερντογκάν. Γιατί εδώ που τα λέμε, η κρίση της Τουρκίας με τη Δύση οφείλεται σε επιλογές του Ερντογκάν, ο οποίος έχει επιλέξει να βαδίσει έναν ευρασιατικό δρόμο, επιχειρώντας ταυτόχρονα να έχει μια αλακάρτη σχέση με τη Δύση. Και η Δυτική λέει όχι. Λαμπρό μου, δεν μας συμφέρει να έχουμε κάποιον
ο οποίος είναι εναντίον της ζήσης δίπλα μας. Γιατί? Γιατί θα είμαστε το σημείο τριβής. Ναι, αλλά με την Τουρκία εντός της Δύσης θα είμαστε η χώρα με το λιγότερο ειδικό βάρος σχέση με την Τουρκία. Και πάλι θα είμαστε σημείο τριβής. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά που μου λες συμφωνώ μαζί σου αν ήταν εκτός ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν έχει αποτρέψει μέχρι στιγμή πάρα πολύ, αλλά ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα εντός ΝΑΤΟ έχει γίνει και με την Τουρκία φιλοδυτική. Και νομιμόφωνα στη Δύση. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι είναι φιλοδυτική η Τουρκία. Είναι ότι αναγκαστικά το ΝΑΤΟ λόγω του ψυχρού πολέμου έπρεπε να έχει μαζί του την Τουρκία και την Ελλάδα πακέτο. Γι' αυτό μπήκαμε στο ΝΑΤΟ μαζί. Μα μαζί, σύμφωνα. Δεν μπήκαμε επειδή αγαπούσε η Τουρκία το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα, αλλά και μετά τον ψυχρό πόλεμο, η Τουρκία εντός ΝΑΤΟ και νομιμόφρων θα είχε, όπως είχε και θα συνεχίσει να έχει, μεγαλύτερο ειδικό βάρος από εμάς. Άρα οι πιέσεις στρέφονται σε εμάς. Δεν μας συμφέρει μια Τουρκία εντός της Δύσης, διότι λόγω χώρου και λόγω αντίληψης των Αμερικανών και των λοιπόν, θα είναι πάντα η πρωτεύουσα χώρα. Και εμείς θα είμαστε η δευτερεύουσα, η οποία θα πιεζόμαστε να προσαρμοστούμε. Με βάση τα θέλω της Τουρκίας. Δεν μας συμφέρει. Λάμπρο μου, ξέχασες την ενέργεια, δεν είναι. Ναι, η ενέργεια ναι, αλλά με μια Τουρκία. Η ενέργεια είναι καθοριστική. Ναι, αλλά με μια Τουρκία εντός παιχνιδιού θα μας πιέζουν να μοιράσουμε και την ενέργεια. Είναι σαφές αυτό, έτσι. Όχι. Αυτό που θα τους συμφέρει, γιατί είναι το θέμα της κατανάλωσης. Οι Αμερικανοί ξέρουν από business. Άρα, άμα έχεις ενέργεια εσύ και δεν έχει ενέργεια ο άλλος. Η ενέργειά σου αυτή πηγαίνει στην Ευρώπη και οι Αμερικανοί το έχουν ανάγκη γιατί δεν θέλουν να έχουμε εξάρτηση από τη Ρωσία. Εσύ είσαι κυρίαρχος παίκτης. Οι Αμερικανοί, εδώ και τώρα που η Τουρκία είναι επαφωτερούζουσα και ρέπει προς την Ευρασία και πάλι προσπαθούν να τη διατηρήσουν με το ΔΕΛΕΑΡ του να συμμετάσχει στο ενεργειακό σύστημα. Είναι υποχρεωμένοι, αλλά είναι λόγω Ρωσίας. Σε αυτόν τον παράγοντα, άμα έβγαζε στην εξίσωση, έβγαζε στη Ρωσία, ναι. Οι Αμερικανοί θα είχαν πετάξει την Τουρκία εδώ και χρόνια. Το θέμα τους δεν είναι η Τουρκία. Το θέμα τους είναι η Ρωσία. Όμως το θέμα τους είναι και η Κίνα. Σύμφωνοι. Αλλά η Τουρκία εντός Δύσης, επειδή ακριβώς θα πουλάει χρησιμότητα έναντι Ρωσίας και Κίνας, θα συνεχίσει να έχει το μεγαλύτερο ειδικό βάρος από εμάς. Δεν μας συμφέρει. Εσύ, άμα είσαι Αμερικανός στην Κορέα και την Ιαπωνία, την θες μαζί σου ή τη θες εκτός? Όχι, τη θέλω μαζί μου, αλλά εγώ, άμα ήμουν Αμερικανός, θα είχα δει εδώ και πάρα πολύ. Καταρχήν, άμα ήμουν Αμερικανός, δεν θα δεχόμουν να υφίσταμαι όλο αυτόν τον εκβιασμό από την Τουρκία. Οι Αμερικανοί, επειδή έχουν γαλουχηθεί έτσι, άρχισαν πάρα πολύ να δουν ότι η Τουρκία, όπως λέει και ο Ρούμπιν στο άρθρο του, δεν είναι αναντικατάσταση, δεν είναι σημαντική. Τη θεωρούν σημαντική. Εδώ βλέπεις ότι τους πήρε τόσα χρόνια. Αυτό να ανακαλύψει μόνο μετά το 1991 με το Ιράκ. Το στρατηγικό βάθος. Έχει αλλάξει. Η Τουρκία δεν είναι τόσο σημαντική αντικειμενικά και για τους Αμερικανούς. Αλλά μετά το 1991 έχουμε μια αλλαγή φάσης πάνω σε αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι εμείς μαζί με την Τουρκία δεν αποτελούμε ένα ισχυρό ζευγάρι για να αποκλείσουμε οποιαδήποτε πρόσβαση της Ρωσίας στην περιοχή. Και αυτό οφείλεται, Λάμβρο μου, και στον ραγιαδισμό. Ο ραγιαδισμός είναι απόλυτα συμβατός με θέματα της μάζας, τα οποία πηγαίνουν πιο αριστερά από δεξιά. Εντάξει, ο ραγιαδισμός μας έχει στοιχήσει, έχεις δίκιο, γιατί εμείς δεν προβάλαμε όσο θα έπρεπε τη στρατηγική αξία της χώρας και την απόφασή μας να αναλάβουμε ρόλο, διότι το μείζον εδώ. Σωστά. Αυτό έχεις λοιπόν στην περιοχή, έχεις κάποιον που είναι εκτός πλαισίου και δίπλα του έχεις ένα ραγιά. Τι μπορείς να κάνεις για να αποφύγεις να μην σου φύγουν όλοι αυτοί στη Ρωσία? Πρέπει να ελέγχεις και τους δύο. Ναι, τώρα... Και γι' αυτό έχεις και το δόγμα Τρούμαν. Ωραία. Άρα, άμα κοιτάξεις, ας πούμε, πόσα χρήματα πήραμε σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την περιοχή, είναι εξωφρενικά σε σχέση με το τι αξία είχαμε αντικειμενική. Άρα, σημαίνει λοιπόν ότι ήμασταν πιο πολύ ένα δείγμα της αξίας η Σοβιετική Ένωση σε εκείνη την περίοδο, αλλά χρειαζόταν να έχουμε από την πλευρά των Αμερικανών ουσιαστικά ένα προγεφύρωμα που να είναι σίγουρο και να έχουμε στη συνέχεια ένα ανάγχωμα. Αυτά τα βλέπουν όλοι, τα βλέπουμε και εμείς. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε Αμερικανοί, και οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν. Το θέμα είναι ότι άμα τα κοιτάς μόνο πολύ τοπικά,
έχεις την εντύπωση ότι θα έκανες κάτι αλλιώς. Έχουμε βρεθεί και μαζί στη Νέα Υόρκη, νομίζω τα βλέπουν διαφορετικά και ξέρεις πολύ καλά πώς είναι το βλέμμα εκεί πέρα. Αυτό δεν γίνεται, είναι λάθος. Κοιτάζουν ακριβώς το Heartland και το Rimland και δεν κοιτάζουν μόνο την τοπική επαφή. Άρα λέω εγώ, άμα το σκεφτείς ορθολογικά, εσύ ας πούμε στο Rimland θα έβγαζες την Τουρκία? Όχι, αλλά από τη στιγμή που η Τουρκία έχει αποφασίσει να βγάλει τον εαυτό της και πλέον τους, δηλαδή να κάνεις μια ανάλυση κόστους ωφέλους, θα δεις. Δεν μπορεί να βγει η Τουρκία από το Rimland. Δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία. Δεν μπορεί να αλλάξει η γεωγραφία, αλλά τα σύνορα αλλάζουν. Κατάλαβε να σου πω ότι μια Τουρκία. Τα σύνορα αλλάζουν, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν σε βαθμό που να αλλάξει από Rimland και να περάσει σε Heartland, όσο και να χτυπιέται. Είναι θεωρητικό η αξία τη Τουρκία πλέον. Είναι θεωρητική. Του στοιχίζει περισσότερο από ό,τι του αποδίδει. Δεν του εκβιάζει, του απομίζει και δεν κάνει και τη δουλειά στο τέλο. Γι' αυτό του πήρα τόσα χρόνια, αλλά τουλάχιστον το κάνουν τώρα. Το βλέπει τοπικά. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν τους στοιχίζει αρκετά για να την πάψουν. Έχει ένα κόστος, το διαχειρίζονται. Ναι, εντάξει. Και ως καμένο χαρτί, το καμένο χαρτί θα το παίξει για ό,τι αξίζει ακόμα. Συμφωνώ σε αυτό. Ακριβώς, ναι, αυτό συμφωνώ. Λέω. Τίποτα αλλά άλλο. Λέω ότι όμως δεν μας συμφέρει εμάς αυτό το καμένο χαρτί να είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Γιατί θα έχει πάντα. Δεν λέω να είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Θα είναι πάντοτε το bad boy. Μην ανησυχείς. Είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι το τραπέζι μας, όπως λες, πρέπει να είναι ισχυρό. Και το τραπέζι μας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει μόνο θέματα με τη Ρωσία, αλλά και με την Κίνα. Άσε που οι περισσότεροι από εμάς κοιμούνται. Ο καθένας από εμάς, σε μερικές δεκαετίες, θα μετράει τι είχε αγοράσει κινέζικο και θα καταλάβει ότι έπαιζε το ρόλο του Ιούδα χωρίς να το ξέρει. Νομίζω ότι αυτό το ρόλο Κίνας έγινε αντιληπτό πλέον και από όλους όσους είχαν ψευδεστήσει. Είναι καλό. Χρόνια πίσω. Ξέρεις κάτι, συνδυάζεται με τον αραγερδισμό, συνδυάζεται με τον σοσιαλισμό, συνδυάζεται με τον κομμουνισμό και συνδυάζεται με τη μικροοικονομία που δεν βλέπει τη μακροοικονομία. Όλα αυτά μα τα βάλεις μαζί, ο καθένας παίζει για την πάρτη του. Άρα όταν εμείς βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο και βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνουμε γιατί ας πούμε στην Άπο Ανατολή έχουμε το ανάλογο από μια άλλη Ευρώπη. Και όταν σου έλεγα το θέμα με την Ιαπωνία και την Κορέα, μπορεί για σένα όταν κάνεις μια προβολή ότι είσαι Αμερικανός να θεωρείς ότι είναι τα ίδια. Όχι, δεν είναι τα ίδια, γιατί οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες δεν ήταν το ίδιο σχέση με την Αμερική. Οι Φιλιππινέζοι είναι εντελώς διαφορετικοί. Άρα η Ταϊουάν, οι Φιλιππίνες και η Κορέα είναι μια χαρά. Για την Αμερική η Ιαπωνία ήταν μια υπέρβαση. Είναι αθές, για την Ιαπωνία είναι η Γερμανία για τη Γαλλία. Αλλά τους Ιάπωνες, τώρα το λέω τους αναμόρφωσαν για να τους κάνουν συμμάχους, έτσι. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Οι Ιάπωνες δεν έχουν καμία σχέση με τους Ιάπωνες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τους έκαναν τέτοια αναμόρφωση εντός εκτός εισαγωγικών που οι Ιάπωνες έχουν αλλάξει το DNA τους. Έκαναν αναθεμελίωση και καλά έκαναν. Ναι. Ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει όμως μια συμβατότητα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπήρχε μια ανάγκη. Γιατί άμα βγάλεις το θέμα της Ιαπωνίας, έχεις αμέσως μια έξοδο που μπορεί να κάνει η Κίνα στον ειρηνικό που δεν ελέγχεται. Mm-hmm. Άρα όταν εμείς παίζουμε με αυτόν τον τρόπο και στον ειρηνικό ως Ευρωαμερικανοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να παίξουμε και από αυτήν την πλευρά του Rimland. Γιατί αλλιώς ξαφνικά της έρχεται της Κίνας να έρθει εντελώς μέσα στον ειρηνικό. Έχοντας το εμπόδιο της Ιαπωνίας, της Ταϊουάν, της Κορέας και αυτά, είναι πολύ πιο μαζεμένη ακόμα και οικονομικά. Mm-hmm. Γι' αυτό έρχεται πολύ πιο εύκολα από την πλευρά της Ασίας, γι' αυτό θέλει να κάνει τον δρόμο του μεταξιού με αυτήν την ιδέα. Ότι οτιδήποτε έχει σχέση με θάλασσα, έχει σχέση και με Αμερικανό. Ναι. Θέλει να παρακάμψει τους υδάτινους δρόμους, γιατί θεωρείται ότι θα είναι πιο προστατευμένοι στους χερσαίους. Όπως λέμε στην κατασκοπία, άμα βλέπεις τον ουρανό, ο ουρανός σε βλέπει. Ναι. Οι Κινέζοι θεωρούν ότι άμα βλέπουν τη θάλασσα, σε βλέπει ο Αμερικανός. Άρα εμείς είμαστε της θάλασσας, εντάξει. Αλλά ξαναλέω ότι μας συμφέρει σε αυτή την ζώνη επαφής. Εγώ προτιμώ να έχουμε μια Τουρκία που είναι εκτός EastMed Gas Forum. Προτιμώ μια Τουρκία που να μην έχει την ενέργεια,
Αλλά δεν θέλω η Τουρκία να είναι πολύ κολλημένη ανάποδα, γιατί άμα μου κάνει μια τοπική σύραξη, το ξέρεις πολύ καλά ότι στην υψηλή στρατηγική αποδεχόμαστε και μια τοπική σύραξη, ακόμα και αν είναι proxy war, και μπορεί το αποτέλεσμα να μην μας βγει σε καλό. Αλλά για την υψηλή στρατηγική θα είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Διαφωνώ. Ναι, σωστό. Σωστό. Μπορεί να γίνουμε αναλώσιμοι, καταλάβατε λες. Ναι, γίνουμε... αυτό λέω. Αυτό θέλω. Εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα να... το βρήκες, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Αλλά μια Τουρκία η οποία θα πάει απολύτως απέναντι, κατά τη γνώμη μου, θα πάει από τα στενά και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να πάρει μαζί και τα στενά. Αυτό λέω. Δηλαδή, όχι, αυτό, το συμφωνώ, μα εγώ. Εγώ τα στενά θέλω να τα ξαναπάρουμε, μην ανησυχείς. Δεν λέω όχι, αυτό. Λέω ότι δεν μας συμφέρει. Και όταν είσαι πολύ κοντά στα σύνορα, πολύ γρήγορα γίνεσαι αναλώσιμος. Εντάξει, εντάξει, πάντα τα σύνορα είναι, αναλώσιμα. Εκεί πρέπει να λάβουμε και τις ευθύνες. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρεις. Εκτός από αναλώσιμο, μπορεί να γίνει και αιχμή του δόρατος. Ενώ... Ναι, εγώ προτιμώ να έχουμε μία buffer zone και να είναι τα σύνορα λίγο πιο πέρα. Κατανοητό. Θέλω να πω, θα ήθελες πολύ να είναι η Ελλάδα στη θέση της Αρμενίας, δεν νομίζω. Όχι. Αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι, αλλά θα ήθελα και τις δύο πλευρές. Παρόλο έτσι... που η Αρμενία υποτίθεται προστατεύεται από την Ρωσία σε σχέση με την Τουρκία, βλέπεις πώς τα κάνει με το Αζερβαϊτζάν. Άρα λέω απλώς, αυτό δεν το θέλουμε με τίποτα. Λέω ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσει η Τουρκία να πάει τελείως απέναντι, θα πάει από έναν μεσημβρινό και πέρα. Ο οποίος μεσημβρινός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει τα στενά. Αυτό λέω. Και οι δύο πλευρές, αυτό συμφωνώ, αλλά οι δύο δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οι δύο πλευρές αυτό εξαρτάται πιο πολύ από εμάς παρά από αυτήν. Μα. Για να πάει απέναντι πρέπει να θέλουμε εμείς να μείνουμε εδώ. Το σύμφωνο φιλίας του σημίζει κάτι. Ναι. Α, στο καλύτερο. Ευχαριστώ, Νίκο, θα λέμε στην πορεία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μιλάμε τις επόμενες.